Έδινε ένα φιλί στην αφίσα του Νίκου Αναστόπουλου από τον Μπλεκ που είχα μέσα στον τοίχο. Η πρώτη καθοδήγηση έγινε με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν στο ξεκίνημα του Επαγγελματίας Παντοσφαιριστής, έπαιξε στον Εθνικό. Ο παππούς μου είχε το ιατρείο του στη Νίκαια, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης που πήρε και το όνομά του. Οπότε με τον Πυριαία είχαμε μια πολύ κοντινή σχέση. Η καταγωγή της μητέρας μου είναι από το Μάντσεστερ. Ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ τη Μάντσεστερ United και τον Τζόρτζι Μπέστ. Οπότε άρχισα να μεγαλώνω κόκκινα παντού και κυρίως μετά όταν ο πατέρας μου άρχισε να με πηγαίνει στο γήπεδο. Η πρώτη φορά στο γήπεδο μπορεί να έχω πάει και πιο μικρός και να μην το θυμάμαι. Θυμάμαι σίγουρα το Γεώργιος Καραϊσκάκης με μπετό, με τα λευκά Φελιζόλ, για να μην παγώνει, ο πισινός μας. Και στην ήττα που πετάγανε τα Φελιζόλ. Θυμάμαι σίγουρα το περίφημο αγώνα Ολυμπιακός Μονακό. Μονακό τότε με Κλίνσμαν. Θυμάμαι αυτό γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη φάση που η μπάλα σιγά σιγά κυλάει σε εκείνο το περίεργο χλωτάπιτα που είχε το γήπεδο Καραϊσκάκης, που δεν ήταν ο καλύτερος τότε. Και όλοι παρατηρούσαν την μπάλα και πήγε και κύλησε στο δοκάρι και στα χέρια του τερματοφύλακα. Και όλοι κάνανε ένα. Oh. 5-1 με τον ΠΑΟΚ, 5-1 με τη Ρώμα. Είχαμε αποκλειστεί κιόλας τότε με τη Ρώμα, θυμάμαι. Νομίζω αυτές είναι οι μεγαλύτερες νίκες που έχω δει. Αμέτρητα γκολ. Δεπορτίβο Λα Κορούνια, ισοφάριση, 1-4 με στη Λεωφόρο, φωτοβολίδα του Λουτσιάνου. Σίνισα Γκόγκη της Πόρτο, 2-1 ή 1-0. Γιαννακόπουλος Πόρτο, 1-0. Νομίζω ότι ακόμα το σουτάρει και φεύγει αυτό. Και πηγαίνει, απίστευτο. Μα το βλέπαμε όλοι και λέγαμε, μπαμ! Να σου τέλειω, τον αγαπάω πολύ τον Γιαννακόπουλο γιατί πήγε και στο χωριό μου να παίξει. Της μάνας μου το χωριό, τον Μπόλτον. Ο μικρός είχα διάφορα. Σχεδόν χαρακτήριζες και λίγο περίεργο. Περίεργο εννοώ με την έννοια ότι άνεγα 7 φορές το διακόπτη. Του φωτός, σαν παιδάκι. Ξέρω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τελικό κυπέλου 4-0 από τον Παναθηναϊκό που χάσαμε με εκείνο τον γκολ, απίστευτο γκολ του Σαραβάκου σε φάουλ. Κόντεψα να σπάσω την τηλεόραση, ειλικρινά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 1-1 με την Γιουβέντους. Ακόμα και τώρα, άμα πετύχω τον Κόντε, δεν ξέρω πόσο εύκολα ή ευγενικά θα του μιλήσω, παρόλο που είμαι πολύ ευγενής άνθρωπος. Μάλλον θα διαφορήσω και θα προχωρήσω παρακάτω. Με στραβώνει, με θυμώνει οποιαδήποτε ήττα του Ολυμπιακού. Στο συνεργείο που έχω φίλους Παναθηναϊκούς, πάλι με πειράξαν, αλλά δεν με νοιάζει. Γιατί μέσα τους και μέσα μου ξέρω ότι καμιά φορά κοιμάται και Θεός.